κάτι. Να παρακαλέσω κάτι τελευταία φορά. Θα μπορούσε να είναι ένας που θα μιλάει και να κάνει ησυχία οι υπόλοιποι. Όχι. Η συνέντευξη τύπου είχε ξεκινήσει. Βλέπουμε και τον κύριο Στρούτζη, ο οποίος ξεκίνησε την συνέντευξη, τον ιδιοκτήτη της ηλεκτρονικής, του Προέδρου της ηλεκτρονικής. Η συνέντευξη διεκόπη από τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανέβηκαν τελικά στην αίθουσα και θα ήθελα να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του Προέδρου, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να γίνεται, διότι ο κύριος Στρούτζης δείχνει ότι αποχωρεί. Λοιπόν, Γεωργία Γαρατζιώτη βρίσκεται εντός της αίθουσας, μέσα σε αυτό το κακό χαμό. Γεωργία, μας ακούς? Σας ακούω. Πριν από λίγο, λοιπόν, οι εργαζόμενοι έφτασαν εδώ στο ΕΒΑ και διέκοψαν τη συνέντευξη του Προέδρου της εταιρείας, του κυρίου Στρούτζη. Όπως είδατε, αποχώρησε πριν από λίγο. Ήρθαν εδώ, λοιπόν, όπως είδατε, αναστατωμένοι για να ζητήσουν εξηγήσεις. Ζήτησαν, λοιπόν, από τον Πρόεδρο να τους απαντήσει, γιατί ήταν συνδυαστική η κίνηση της εταιρείας. Θεώρησαν ότι ήταν μια δόλια συμπεριφορά. Του είπαν ότι για ποιο λόγο δεν υπήρχε διαβούλευση με τους εργαζομένους, γιατί δεν τους είχαν ενημερώσει για τη δεδομένη κατάσταση της εταιρείας. Γεωργία, μισό λεπτό. Για να ακούσουμε λίγο τι λένε οι δυο τους τώρα. Ο κύριος αριστερά με το πουκάμισο είναι που έκανε δηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Εκπρόσωπος εργαζομένων, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί λοιπόν σήμερα δώσατε εντολή στους διευθυντές των καταστημάτων να μαζέψουν προϊόντα και λεφτά από το καταστημάτων. Για να μην τα λέμε αυτά εδώ, έτσι όπως είναι και με αυτόν τον τρόπο. Ακούστε με ένα λεπτό. Ωραία, αφήστε το, ξεχάστε το. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πείσουν τον κύριο Στρούτζη, αν δεν κάνω λάθος, να καθίσουν να συνομιλήσουν. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε, γιατί ο ίδιος είχε ξεκινήσει τη συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου διεκόπη από τους εργαζόμενους που ήθελαν να την παρακολουθήσουν. Ο κύριος Στρούτζης έχει κατέβει από το βήμα που μιλούσε και τώρα βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεννόησης, μήπως υπάρξει συζήτηση μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων. Άκουσα κάποιον να προτείνει στον κύριο Στρούτζη να του λέει να πάρει πίσω την αίτηση πτωχεύσεως και να καθίσουν πάλι να δουν τι μπορούν να κάνουν όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε αυτός ο διάλογος να γίνει όχι μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ούτε να διακοπεί η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ηλεκτρονικής. Προφανώς θα έπρεπε να γίνει κάπως εντελώς διαφορετικά, να μπορέσουν να συνεννοηθούν τα δύο μέρη.